πρώτη. Θα διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο. Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού κατ' επιταγήν Θεού του Σωτήρος ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού της Ελπίδος ημών. Προς Τιμόθεον το γνήσιον τέκνον εις την πίστην ή χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Καθώς σε παρεκάλεσα απερχόμενος εις Μακεδονίαν να προσμείνεις εν Εφέσο δια να παραγγείλεις σύστηνας να μην ετεροδιδασκαλώσει, μηδένα προσέχωση εις μύθους και γενεαλογίας απεράντους, έτινες προξενούς η φιλονικίας μάλλον παρά την εις πίστην πίστην οικοδομήν του Θεού, ούτω πράτε. Το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Από τον οποίον αποπλανηθέντες την έσαι εξετράπησαν εις ματαιολογίαν, θέλοντες να είναι νομοδιδάσκαλοι, ενώ δεν νοούσιν ούτε ως αλέγουσι ούτε περί τίνων διεισχυρίζονται. Εξεύρωμεν δε ότι ο νόμος είναι καλός, εάν της μεταχειρίζεται αυτόν νομίμως. Γνωρίζουν τούτο ότι ο νόμος δεν ετέθη δια των δίκαιων, αλλά δια τους ανόμους και ανυποτάκτους, τους ασεβείς και αμαρτωλούς, τους ανοσίους και βεβήλους, τους πατροκτόνους και μητροκτόνους, τους ανδρομφόνους, πόρνους, αρσενοκίτας, ανδραποδιστάς, ψεύστας, επιόρκους και ήτι άλλο αντιβαίνει στην υγιένουσα διδασκαλία κατά το Ευαγγέλιον της δόξης του μακαρίου Θεού, τον οποίον εγώ ενεπιστεύθη. Και ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντέ με Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών, ότι έκρινε πιστόν και έταξε εις την διακονία νεμέ, τον πρώτερόντα βλάσφημον και διώχτην και υβριστήν. Ηλήθην όμως διότι αγνοών έπραξα εν απιστία. Αλλά υπέρε περίσευσεν η χάρις του Κυρίου ημών μεταπίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εις τον κόσμο δια να σώσει τους αμαρτωλούς, των οποίων πρώτος είμαι εγώ. Αλλά δια τούτο ηλεήθην, δια να δείξει ο Ιησούς Χριστός σε με πρώτον την πάσαν μακροθυμίαν εις παράδειγμα των μελώντων απιστεύωσιν εις αυτόν η ζωήν αιώνιον. Εις δε τον βασιλέα των αιώνων, των άφθαρτων, των αόρατων, των μόνων σοφών, ή τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Παύλος είναι στη Ρώμη, φυλακισμένος, κοντεύει να τελειώσει η διακονία του στη γη. Και όλα, αδερφοί αγαπητοί, έχουν αρχή και έχουν και τέλος. Η ζωή μας έχει αρχή και έχει και τέλος. Τι ωραίο όμως που είναι το τέλος του Αποστόλου Παύλου. Θα έλεγε κανείς ότι μάλλον είναι ανόητο να ισχυριζόμαστε ότι είναι ωραίο αφού τον εφώνευσαν. Όμως είναι ωραίο το τέλος του Παύλου, γιατί και με το θάνατό του δόξασε το Χριστό. Και με τη ζωή του δόξασε το Χριστό και με το θάνατό του δόξασε το Χριστό. Ωραίο το τέλος του Αποστόλου Παύλου. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, πιο ωραία, αν μπορώ να πω αυτή την έκφραση, είναι η ζωή του Αποστόλου Παύλου. Γεμάτη με αγάπη και με αλήθεια, που είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διακρίνουν τον άνθρωπο του Θεού, τον χριστιανό. Αγάπη και αλήθεια. Δεν εξέκλεινε από την αλήθεια ούτε μπροστά σε οποιουσδήποτε ανθρώπους, ούτε ακόμη και μπροστά στον Απόστολο Πέτρο. Και η αγάπη του ποτέ δεν λιγόστεψε. Μια φορά ομολογεί και λέγει ότι όλοι με κατέληψαν και έμεινα μόνος μου, αλλά μου συμπαραστάθηκε ο Θεός. Και δεν έχει πίκρα για κανέναν αδελφό του που τον εγκατέλειψε εκεί στη φυλακή, αλλά έχει αγάπη για τον Κύριό του και ξέρει ότι οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή του ο Θεός το επιτρέπει για να αυξήσει αυτή την αγάπη που έχει ο Απόστολος Παύλος προς τον Θεό. Ό,τι και να συμβεί, ο Θεός το χρησιμοποιεί προς ευλογία. Τα πάντα συνεργούσε προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεό. Άρα λοιπόν το κύριο χαρακτηριστικό του Αποστόλου Παύλου δεν είναι ότι μένει και έμεινε σε όλη του τη ζωή στην αλήθεια και στην αγάπη, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό του Αποστόλου του Παύλου είναι ότι αγαπάει τον Ιησού Χριστό. Και μάλιστα ο ίδιος λέει, όποιος δεν αγαπάει τον Χριστό ας είναι ανάθεμα. Πραγματικά τον αγαπάει, πραγματικά τον λατρεύει
και γι' αυτό τον δοξάζει καθημερινά στη ζωή του. Έχει εγκαταλείψει τον κόσμο και έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά ο Θεός τον αντάμυψε με το να τον ευλογήσει σφόδρα, όχι εδώ στη γη, γιατί εδώ στη γη ταλαιπωρήθηκε. Αν και τον ευλόγησε σφόδρα εδώ στη γη, αλλά με το να του έχει ετοιμασμένο ένα ευλογημένο στεφάνι, αμάραντο, δόξης, που το ξέρει ο Απόστολος Παύλος και το περιμένει. Εκεί λοιπόν στη Ρώμη, στην καρδιά του έχει τον Απόστολο Τιμόθεο, ο οποίος ήταν ένα νέο παιδί, και μαζί γυρίσανε όλη τη γνωστή οικουμένη τότε. Τώρα ο Τιμόθεος είναι στην Έφεσο και εκεί ο Απόστολος Παύλος του στέλνει αυτή την επιστολή. Οι δύο επιστολές του Τιμοθέου προς Τιμόθεον είναι για τους εργάτες. Θα λέγε κανείς λοιπόν ότι είναι μόνο για αυτούς που θέλουν να εργαστούν στο Θεό. Όμως η αλήθεια είναι ότι αντιθέτως, δεν είναι μόνο για αυτούς, είναι για αυτούς αλλά και για κάθε έναν άλλον αδελφό, γιατί ο εργάτης, ο Θεός θέλει να είναι τύπος του ποιμνίου. Και ο Απόστολος Παύλος λέει «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Θα έλεγα κάτι ακόμη περισσότερο. Αυτές οι επιστολές είναι για την τελειοποίηση της Εκκλησίας μέσα από το πρόσωπο των εργατών, των ανθρώπων που αφιέρωσαν τη ζωή τους στο Χριστό, ώστε οι άνθρωποι να βλέπουν σε αυτούς όπως βλέπουμε εμείς. Σήμερα σε ποιους βλέπουμε, αδελφοί? Στον Παύλο, στον Πέτρο, στον Τιμόθεο. Και σε ποιους θέλουμε να μοιάσουμε? Σε αυτούς, τον Παύλο, στον Πέτρο, στον Τιμόθεο και σε όλους τους άλλους αδελφούς. Στον Λουκά, τον Σίλα, ακόμη και σε όλες τις αδελφές. Τις επιστολές λοιπόν αυτές που με τη χάρη του Χριστού τις επόμενες Πέμπτες θα κάνουμε, πρέπει να τις προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί είναι ο στόχος μας που ο Θεός δίνει σε μας. Ένα στόχο μας δίνει ο Θεός. Εκεί να μοιάσεις. Σε ποιον? Στον Τιμόθεο? Στον Τιμόθεο να μοιάσεις. Στον Παύλο να μοιάσεις. Και πώς θα μοιάσω? Με τις συμβουλές, να ακολουθήσεις τις συμβουλές που δίνει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, που τον αγαπάει και θέλει να είναι πάντοτε ευλογημένος και θέλει πάντοτε να δοξάζει το Χριστό στη ζωή του Τιμόθεου, αλλά που σήμερα τις εντολές αυτές δεν τις δίνει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, αλλά τις δίνει ο Χριστός σε όλους μας. Η επιστολή του αρχίζει πάντοτε με αυτόν τον ωραίο χαρακτηριστικό τρόπο που συστήνει ο Απόστολος Παύλος τον εαυτό του. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού. Ό,τι κάνω εγώ ο Παύλος δεν το κάνω από μόνος μου, γιατί είναι μιμητής του Χριστού. Μιμητέ του Χριστού γίνεστε, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Όπως ο Κύριος έλεγε, ο Πατέρας μου με απέστειλε για να πράξω τα δικά του έργα, να πω τα δικά του λόγια, να κάνω το δικό του θέλημα. Πρώτον, ήρθα για να κάνω ό,τι μου λέει ο Πατέρας μου. Και δεύτερον, ήρθα για να υπηρετήσω την Εκκλησία και τους αδελφούς μου. Δεν ήρθα για να διατάξω, ήρθα για να εκτελέσω διαταγές. Δεν ήρθα για να υπηρετηθώ, ήρθα για να υπηρετήσω. Ευχαριστώ λοιπόν το Θεό που με έκαμε Απόστολο, γιατί δεν έγινα μόνος μου. Και αδερφοί αγαπητοί, κάτι που πρέπει να το έχουμε πάντοτε στην καρδιά μας: τίποτα δεν είσαι που έγινες μόνος σου. Ούτε καν γεννήθηκες από μόνος σου, ο Κύριος έφερε στη γη. Ούτε πίστεψες από μόνος σου, ο Χριστός σε έφερε και σου αποκάλυψε τον Πατέρα και ο Πατέρας σου αποκάλυψε τον Χριστό. Και η σωτηρία μας είναι απευθείας από τον ουρανό. Τίποτα δεν έχουμε να συστήσουμε στον εαυτό μας. Τίποτα δεν έχουμε να καυχηθούμε άλλο από το όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτή είναι η ειλικρινής εκαρδίας ταπείνωσης. Ότι εσύ δεν έκανες, δεν μπορείς να κάνεις, δεν έχεις τίποτα δικό σου
και δεν είσαι ούτε καν άξιος λόγου, όπως λέει η Γραφή. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είμαι τίποτα δεν κάνω και τίποτα, αλλά ακριβώς επειδή δεν είμαι τίποτα και είμαι αδύναμος, θα κάνω τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Γιατί όχι εγώ, αλλά η χάρις που κατοικεί μέσα μου. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν λέει, κατεπιταγήν Θεού του Σωτήρος ημών. Σε ποιον έδωσε την εντολή? Προσέξτε αδελφοί αγαπητοί, τι ωραία θέση και σύσταση κάνει. Το ξαναδιαβάζω. Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός με απέστειλε. Από μόνος του? Όχι. Δεν πήρε απόφαση ο Ιησούς Χριστός και με κάλεσε και με απέστειλε, αλλά ο Πατέρας Θεός τον διέταξε κατ' επιταγήν του Θεού του Σωτήρου Σιμών και Κυρίου Ιησού Χριστού της Ελπίδος Σιμών. Ο Θεός κάνει τα πάντα και δίνει εντολές στον Χριστό και ο Ιησούς Χριστός εκτελεί και αποστέλει. Όπως εμένα απέστειλε ο Πατήρ, έτσι αποστέλω εγώ εσάς. Ο ένας δίνει τιμή στον άλλον, όπως είναι γραμμένο, η κεφαλή της γυναικός είναι ο άντρας, η κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός και η κεφαλή του Χριστού είναι ο Θεός. Τι ωραία τάξεις και τι ωραία, αδελφοί αγαπητοί, ιεραρχία βάζει ο Θεός. Όμως ιεραρχία όχι εντολών, αν και είναι και εντολών, στην πραγματικότητα ιεραρχία υπηρεσίας. Και για να δούμε ποια είναι η υπηρεσία που προσέφερε ο Θεός στον Χριστό. Τα έργα τα οποία κάνω εγώ δεν τα κάνω εγώ, ο Πατήρ μου τα κάνει. Δηλαδή ο Πατέρας ήταν αυτός που ευόδωνε τον Ιησού Χριστό. Και ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που ευόδωνε τον Απόστολο Παύλο. Προσέξτε όμως, δεν είναι όμως ο Απόστολος Παύλος που ευόδωνε τον Τιμόθεο. Εκεί τελειώνει η ιεραρχία. Κεφαλή όλων των ανδρών και κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει ιεραρχία υπεροχής, αλλά υπάρχει ιεραρχία τάξεως, δηλαδή εργασίες. Αυτός κάνει αυτή τη δουλειά, εκείνος κάνει την άλλη δουλειά, δουλειές κάνουμε μέσα στην Εκκλησία. Και δεν υπάρχει ανώτερος και κατώτερος. Μέσα στην Εκκλησία δεν κυβερνάνε οι πρεσβύτεροι, δεν κυβερνάει το πρεσβυτέριο. Δεν κυβερνάει ο ποιμένας, την Εκκλησία την κυβερνάει ο Χριστός. Οι πρεσβύτεροι επιμελούνται, επισκοπούνε, φροντίζουνε. Φροντίζουν τις ανάγκες τις πνευματικές της Εκκλησίας, όπως οι διάκονοι επιμελούνται, φροντίζουνε τις ανάγκες της ηλικίας της Εκκλησίας. Επειδή είναι διάκονος και φροντίζει τις ηλικίες ανάγκες της Εκκλησίας, δεν σημαίνει ότι κυβερνάει στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχουν ηγέτες, δούλοι υπάρχουν. Ο άνθρωπος που θα σκεφτεί τον εαυτό του ή κάποιον άλλον σαν ηγέτη ή ηγεμόνα μέσα στην Εκκλησία έφυγε από το Πνεύμα του Θεού. Έφυγε. Δεν ηγείται της Εκκλησίας άνθρωπος. Μόνο ο Χριστός ηγείται της Εκκλησίας. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο άνθρωπος σήμερα μένει, αύριο πέφτει. Και άμα στηριχθούμε σαν άνθρωπο θα πέσουμε. Και λέει η Γραφή, επικατάρατος ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο. Η Εκκλησία δεν έχει ηγέτες, δεν έχει αρχηγούς, δεν έχει δεσπότες. Ένας είναι ο δεσπότης των ψυχών ημών, ο Ιησούς Χριστός. Ακόμη αδελφοί δεν έχει δασκάλους. Ένας είναι ο διδασκαλός μας, ο Ιησούς Χριστός. Ούτε καθηγητές, ένας είναι ο καθηγητής μας, ο Ιησούς Χριστός. Ούτε πατέρες μέσα στην Εκκλησία, ένας είναι ο πατέρας μας, ο ουράνιος. Μόνο δούλους και δούλες έχει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, που είναι το σώμα του Χριστού, και κεφαλή αυτής της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το εννοήσουμε βαθιά στην ψυχή μας, βαθιά στην ψυχή μας, ώστε να μην βλέπουμε ποτέ σε πρόσωπο ανθρώπου, αλλά και ποτέ να μην υψώσουμε το ανάστημά μας μέσα στην Εκκλησία. Και τα δυο είναι κακά, το ένα χειρότερο από το άλλο. Μέσα στην Εκκλησία, αδερφέ, είσαι και μακάρι να είσαι ο ελάχιστος. Γιατί στον ελάχιστο ο Χριστός φαίνεται δυνατός. Όταν η αδυναμία μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι τελεία,
τότε και η ευλογία του Θεού στη ζωή μου είναι πλήρης. Απευθύνεται όμως τώρα και προς τον Τιμόθεο και δεν του λέει λόγια κολακευτικά. Πόσο σ' αγαπάω, τι καλός αδελφός είσαι, μπράβο σου. Δεν μιλάει έτσι ο άνθρωπος του Θεού. Και πόσο ωραία πράγματα έχεις κάνει και τι ωραία πράγματα έχεις κάνει και συγχαρτήρια. Δεν δίνει συγχαρτήρια ο άνθρωπος του Θεού. Σε ποιον να δώσω συγχαρτήρια? Και ποιος, και γιατί να μου δώσει κανείς εμένα συγχαρτήρια? Αφού ό,τι καλό έχω, ο Χριστός μου το έχει δώσει. Γιατί να σου δώσω συγχαρτήρια? Αφού ό,τι και να έχεις κάνει και είναι καλό, ο Χριστός το έκανε. Μόνο δόξα στο Χριστό δίνουμε. Και εκείνο που οφείλουμε ένα στον άλλον, ένα πράγμα είναι αγάπη. Μόνο αγάπη σου οφείλω. Να μην οφείλουμε τσουδένανε ουδέν, παρά μόνο το να αγαπάμε αλλήλους. Μόνο η αγάπη του Χριστού είναι η υποχρέωσή μας, αδελφοί. Ας συνεχίσουμε όμως. Προς τον Τιμόθεο, το γνήσιο τέκνο εις την πίστη. Να λοιπόν ποιο είναι το χαρακτηριστικό του Τιμόθεου, που τον αγαπάει τόσο πολύ και τον συμβουλεύει με τόσο αγάπη, αλλά και τον παραδέχεται σαν δούλο Θεού. Είναι γνήσιο τέκνο του Παύλου? Όχι, του Θεού γνήσιο τέκνο. Γνήσιο τέκνο του Θεού, και μάλιστα στην πίστη. Και στον Τίτο λέει το ίδιο, ίσως λίγο πιο καθαρά, στο τέταρτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου. Προς Τίτο, το γνήσιον τέκνον κατά κοινήν ημών πίστη. Είναι γνήσιος γιατί έχει την ίδια πίστη, μία πίστη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και αυτός είναι ο γνήσιος χριστιανός. Και να το προχωρήσω λίγο περισσότερο, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, δηλαδή, αδερφοί, γνήσιο τέκνο Θεού. Υπάρχουν και τέκνα Θεού που δεν είναι γνήσια. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Η γνήσιότης εξαρτάται από την πίστη, γιατί η πίστη είναι που σώζει τον άνθρωπο. Δια της πίστεως είστε σεσωσμένοι κατά χάριν, για να μην καθηθεί καμία σάρξ, και αυτό είναι δώρο Θεού. Υπάρχει λοιπόν η πίστης που είναι στερεωμένη απολύτως στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν αναγεννηθεί αλλά δεν στέκονται στην πίστη του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και ας μην μας φαίνεται παράξενο, γιατί λέει στο υπέροχο αυτό βιβλίο «Άσμα ασμάτων», το προφητικό που μιλάει για τον νυμφίο, τον Ιησού Χριστό, και την ύμφη, την εκκλησία του, πολλές είναι, λέει, οι νεάνιδες, αμέτρητες, βασίλισσες, ηγεμόνισσες, ένδοξες, αλλά όμως ανάμεσα σε όλες αυτές μία είναι η δική μου υπεριστερά. Μία είναι η δική μου υπεριστερά. Και τι ωραίο χαρακτηρισμό που κάνει, περιστερά τη λέει. Γιατί έχει, το περιστέρι έχει ωραία χαρακτηριστικά, αδελφοί. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι απλό. Δεν έχει στολίδια. Και το πιο όμορφο στολίδι του χριστιανού και της Εκκλησίας του Χριστού είναι η απλότητα. Η Χριστότητα, η αγαθοσύνη. Μέσα στην απλότητα βασιλεύει ο Χριστός. Τους απλούς τους συνετίζει ο Θεός. Δεν έχει κοσμήματα. Ό,τι κοσμήματα έχει το περιστέρι είναι μέσα του. Είναι απλό, έπειτα αγαπάει τον σύντροφό του. Πάρα πολύ. Δεν ζει χωρίς τον σύντροφό του. Δεν μπορεί να ζήσει. Και στο χριστιανό ο σύντροφος, αδερφοί αγαπητοί, είναι ο Χριστός. Δεν είναι, μην πάει το μυαλό μας όταν μιλάμε σε σύντροφο στη γυναίκα μας ή στον άντρα σας. Ούτε συζήτηση στη ζωή αυτή είναι ο άντρας και η γυναίκα. Αλλά όμως στην πραγματικότητα ο σύντροφός μας, αυτός που μας γεμίζει χαρά, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τον αγαπάμε. Μία είναι η περιστερά μου. Και το συνεχίζει, η Αγία, η αμόμητός μου. Και η Εκκλησία του Χριστού έχει ένα ωραίο χαρακτηριστικό, έχει αγιασμό. Στον αγιασμό η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι γνήσια. Έχει χάσει τη γνησιότητά της.
Και ο αγιασμός είναι σώματος, ψυχής και πνεύματος. Φαίνονται μέσα στην Εκκλησία οι άνθρωποι ότι είναι άνθρωποι του Θεού. Δεν είναι παράτεροι, δεν είναι όχλος, δεν είναι σύμμικτο πλήθος. Φαίνονται ότι είναι άνθρωποι του Θεού. Έπειτα στην ψυχή φαίνεται η καρδιά τους, έχουν αγάπη. Οι επιθυμίες τους είναι η δόξα του Θεού. Τα αιτήματά τους δεν είναι ο πλούτος, η φιλαργυρία. Τα αιτήματά τους είναι σωτηρία. Και αν ακούσετε, αδελφοί, τα αιτήματα των αδελφών και τα προσέξετε, θα δείτε ότι το 90% είναι για σωτηρία. Αυτό είναι ωραίο χαρακτηριστικό της οικογένειας του Χριστού, της Εκκλησίας του Χριστού. Αλλά και στο πνεύμα, αγιασμός. Δεν έχουν υπερηφάνεια, δεν έχουν αλαζονία. Υποτασσόμενοι εις αλλήλους, ενδεδειμένοι την ταπεινοφροσύνη. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ήθε ο Θεός έτσι να μας κάνει, αδελφοί. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι έτσι είμαστε, αλλά μπορώ να ισχυριστώ ότι έτσι θέλουμε να είμαστε, επειδή το θέλει και ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Ο Τιμόθεος λοιπόν αυτό το χαρακτηριστικό έχει, ότι είναι γνήσιο παιδί του Θεού στην πίστη, στην κοινή πίστη. Πιστεύουν το ή τα ίδια και το ίδιο μαζί με τον Απόστολο Παύλο. Δεν έχει άλλη διδασκαλία ο ένας άλλη ο άλλος. Δεν λέει άλλα ο ένας άλλα ο άλλος. Γι' αυτό και το χαρακτηριστικό της Εκκλησίας είναι ότι υπάρχει εν βάφτισμα μία διδασκαλία. Δεν λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Και όταν κάποιος πει κάτι διαφορετικό, το εξετάζουμε, μήπως είναι κάτι όλοι μαζί, μήπως είναι κάτι που δεν το έχουμε καταλάβει, και άμα εννοήσουμε ότι είναι κάτι που δεν το έχουμε καταλάβει, είμαστε έτοιμοι να το διορθώσουμε. Δεν διατηρεί κανείς και δεν διεκδικεί κανείς το αλάθητο. Το αλάθητο το έχει μόνο ο Θεός, αδερφοί. Εμείς είμαστε μικροί και ασήμαντοι, και με τα πάσης βεβαιότητος ομολογούμε, γιατί είναι γραμμένο, ότι αυτά τα οποία δεν ξέρουμε είναι διπλάσια από αυτά τα οποία ξέρουμε. Αυτό λοιπόν το οποίο, για το οποίο μπορούμε να χαιρόμαστε και να ισχυριστούμε, είναι ότι θέλουμε να μας κάνει ο Χριστός την αληθινή του Εκκλησία, θέλουμε να μας κάνει ο Χριστός την Εκκλησία της αγάπης, θέλουμε να μας κάνει ο Χριστός την Εκκλησία της αλήθειας, θέλουμε να μας κάνει δηλαδή ο Χριστός την Εκκλησία της αρπαγής. Αμήν, αδελφοί μου. Αυτό θέλουμε. Οι ευχές του Αποστόλου Παύλου δεν είναι να ζήσεις και να ευτυχήσεις. Και αυτό δεν το έχουμε. Εμείς λέμε χρόνια πολλά, ο Κύριος να σε ευλογήσει, να χαίρεσαι τα παιδιά σου, να χαίρεσαι τη γυναίκα σου, τον άντρα σου. Τέτοιες ευχές λέμε εμείς. Ο Αποστόλος Παύλος όμως δεν λέει τέτοιες ευχές. Μακάρι να μας κάνει ο Θεός και σε αυτό να μοιάσουμε. Ας είναι σε σένα η χάρις του Χριστού. Τι ωραία ευχή. Πόσο άσχημη ευχή μου φαίνεται τώρα το χρόνια πολλά. Πολύ μικρό, αδελφοί, ασήμαντο, ανόητη ευχή. Τι ωραία ευχή. Ας είναι η χάρις του Χριστού, Τιμόθεε, πάνω σου. Πάντοτε. Και να σας πω κάτι, αδελφοί. Οι ευχές των Αγίων πιάνουνε. Η μεταπίστεως ευχή, λέει η Γραφή, θέλει σώσει τον Πάσχοντα. Αλλού λέει εύχεστε μεταξύ σας για να γιατρευτείτε. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Όχι μόνο η προσευχή, αλλά και η ευχή του χριστιανού έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Μη διστάζεις, αδελφέ, να δίνεις την ευχή σου. Όχι όπως λένε οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας, την ευχή μου να έχεις, και μου κάνουν έτσι και να τις φυλίζω το χέρι. Το θυμάμαι. Και ήταν και ένας, τέλος πάντων, ένας, άστο. Την ευχή μου να έχεις, και μου κάνει έτσι και τρέχα εγώ και του φύλαγα το χέρι. Όχι αυτή την ευχή. Την ευχή σου να έχω, αδελφέ, που σημαίνει να μου ευχηθείς την ευλογία του Θεού στη ζωή μου. Να μου λες πραγματικά με την καρδιά σου, ήθε η χάρις του Χριστού να είναι πάνω σου. Ακούει ο Χριστός. Έχω στο μυαλό μου έναν αδελφό που όταν το συναντώ πάντοτε χαίρομαι.
πάντοτε χαίρομαι. Γιατί όταν με βλέπει, απλώνει το χέρι του, με φυλάει και μου λέει: «Ο Χριστός να σε ευλογήσει». Και λέω: «Τι ωραία εύχη». Και να σας πω κάτι, το απολαμβάνω αυτό. Να σας ομολογήσω όμως και κάτι άλλο. Βλέπω ότι έχει και αποτέλεσμα. Και έτσι επιδιώκω να πηγαίνω να χαιρετάω τον αδελφό αυτό. Αλλά επειδή είδα ότι έχει αποτέλεσμα στη ζωή μου αυτή η ευχή αυτού του αδελφού, είναι μεγάλο σε ηλικία. Αυτό τώρα αποφάσισα, όλα σας τα λέω, δεν κρύβω τίποτα. Αποφάσισα σιγά σιγά να το κάνω κι εγώ. Λέω, αφού το απολαμβάνω εγώ, γιατί να μου το απολαμβάνουν εκεί οι άλλοι? Αλλά το λέει μέσα από την καρδιά του. Όλοι να το κάνουμε, αδελφοί. Όλοι να το κάνουμε. Η ευχή του Αγίου, του Δικαίου, έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν είναι τυπική. Δεν είναι καλημέρα και από μέσα σε βρίζει. Καληνύχτα και δεν σε χωνεύει. Δεν είναι τέτοιες οι ευχές του χριστιανού. Οι ευχές του χριστιανού έχουν αποτέλεσμα. Ούτε τυπικές. Γιατί καμιά φορά και οι δικές μας ευχές καταντάνε πολύ τυπικές. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Πολλές φορές δε, και εμένα οι χαιρετισμοί μου είναι πολύ τυπικοί. Ζει ο Χριστός. Αλλά το λέω το στόμα μου. Και λέω τώρα κάτσε το πες το εννοείς. Τι ωραία όμως να ευχόμαστε με λόγια που βγαίνουν από την καρδιά μας με επίγνωση. Με επίγνωση. Και θα σας παρακαλούσα, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να το εφαρμόσουμε αυτό, αδελφοί. Μην λέμε τυπικές ευχές, να λέμε ουσιαστικές ευχές. Η χάρη του Χριστού να είναι πάνω σου, και δεν μένει μόνο στη χάρη ο Απόστολος Παύλος, γιατί ξέρει ότι η χάρη είναι πολύ σημαντικό θέμα στη ζωή μας, να έχω τη χάρη του Χριστού, να έχεις τη χάρη του Χριστού. Να βρίσκεις χάρη ενώπιον του Θεού, πολύ σημαντικό. Αλλά ταυτόχρονα συνεχίζει και το έλεος του Θεού. Και το έλεος του Θεού, δηλαδή η αγάπη του Θεού να μην σε εγκαταλείπει. Καλά, υπάρχει πιθανότητα η αγάπη του Θεού να σε εγκαταλείψει? Βέβαια υπάρχει. Ένα μικρό παράδειγμα, η Γραφή λέει τον ηλαρών δω ότι αγαπά ο Θεός. Αν εσύ δίνεις αγανάκτηση, έχασες την αγάπη του Θεού. Δίνεις για τους άλλους. Δίνεις από υποχρέωση. Και όταν λέμε δίνεις, πάει το μυαλό σας τα υλικά. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι τα υλικά είναι το λιγότερο που μπορεί να δώσει ο άνθρωπος. Να σας πω άλλα πράγματα που είναι πολύ μεγαλύτερα. Να δώσεις αγάπη. Να δώσεις παρηγοριά. Να κάνεις επίσκεψη. Να προσευχηθείς. Και ακόμη να του δώσεις την ευχή σου, αλλά έτσι όπως το λέμε τώρα, όχι όπως το λέγαμε τότε. Ευχή σου, ο Χριστός να σε ευλογήσει, αδερφέ. Ωραία, ωραία ευχή. Να μπαίνεις σε ένα σπίτι και να λες ο Χριστός να ευλογήσει το σπίτι σου. Ωραία ευχή, αδελφοί. Και θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Όταν δώσεις αυτή την ευχή με όλη σου την καρδιά, έχει αποτέλεσμα. Εκ πείρα σας το λέω. Αφού σας λέω ψάχνω να τον βρω αυτόν τον αδερφό, να πηγαίνω να τον χαιρετάω. Και αποτέλεσμα αυτή η ευχή. Όχι μόνο λοιπόν η χάρις, αλλά και το έλεος. Αλλά όχι μόνο η χάρις και το έλεος, η αγάπη του Θεού, αλλά και η ειρήνη. Είναι τρία ευλογημένα χαρακτηριστικά, αδελφοί, που είναι η ευλογία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Χάρη, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Και να σας πω, για αυτά να προσεύχεστε, για τους αδελφούς σας, για τα παιδιά σας. Ξέρετε πόσο, ας επιτρέψτε μου να το πω αυτό, πόσο μικρό και ασήμαντο φαίνεται στα μάτια του Θεού όταν γονατίζω και λέω «Χριστέ μου, ευλόγησε το γιο μου και χάρισε του μια καλή δουλειά». Καλό είναι αυτό. Βοήθησε τον να περάσει το πανεπιστήμιο. Καλό είναι αυτό. Αλλά πόσο λίγο και μικρό, αδελφοί, μπροστά στη χάρη του έλεος και την ειρήνη του Θεού. Έτσι να ξεκινάμε πάντα. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα να υπάρχουν στη ζωή μας και να υπάρχουν στην εκκλησία που μας έχει βάλει ο Θεός, να υπάρχουν στην οικογένειά μας και να υπάρχουν στα παιδιά τα οποία, για τα οποία προσευχόμαστε. Και στους αδελφούς για τους οποίους προσευχόμαστε και αγαπάμε.
Ο Θεός θέλει να μας αλλάξει, αδελφοί, τον τελευταίο αυτό καιρό συνήθειες. Και εμείς θέλουμε, δεν θέλουμε, αδελφοί? Τι να σας πω, τον τελευταίο αυτό καιρό εγώ έχω πάρει έτσι μέσα στην καρδιά μου να αλλάξω. Δεν είμαι ευχαριστημένος. Λέω, Θεέ μου, κάνε μια αλλαγή. Και από τότε άρχισα, αδελφοί αγαπητοί, να διαβάζω το Λόγο του Θεού διαφορετικά. Να το διαβάζω το Λόγο του Θεού για να το απολαύσω, να το μιμηθώ και να το ζήσω. Γιατί μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού μπορείς να δεις τις αλήθειες αυτές που θα σου είναι χρήσιμες στη ζωή σου. Δηλαδή τώρα να πω σε ένα σπίτι και να πω «καλορίζικο», ανόητο. Μπαίνω σε ένα νεαρό παιδί, ζευγάρι, μόλις παντρευτήκανε και μπαίνω μέσα, ο Κύριος να σας ευλογήσει, αλλά δεν το λέω με την καρδιά μου. Όχι ότι δεν θέλω να τους ευλογήσει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άλλο να το πεις τυπικά και άλλο να το πεις στο όνομα του Χριστού. Να το πεις ευχή, δυνατή, αγία, καθαρή, να την ακούσει ο Θεός. Ο Χριστός να ευλογήσει το σπίτι σου. Βγάζω μέσα από την ψυχή μου αυτά που έχω νιώσει πολλές φορές από αυτόν τον αδελφό όταν τον χαιρετάω και μου εύχεται. Άρα λοιπόν τρία πράγματα είναι που πρέπει και να ευχόμεθα αλλά και να εξητούμε από το Θεό. Και να ευχόμεθα αλλά και να περιμένουμε από το Θεό να μας χαρίσει. Εάν σου χαρίσει ο Θεός τη ζωή σου, τη χάρη Του, το ελεός Του και τη δική Του την ειρήνη, αδελφέ, είσαι πλήρης. Αδελφέ, είσαι πλήρης εν Χριστώ. Τίποτα δεν θα σου λείψει. Τίποτα δεν θα σου λείψει. Ούτε προσωπικά σε σένα, ούτε στην οικογένειά σου, ούτε στην εκκλησία την οποία βρίσκεσαι και υπηρετείς. Τίποτα δεν θα σου λείψει. Τώρα έρχεται πια ο Παύλος, αφού σύστησε τον εαυτό του, αφού απευθύνθηκε στον Τιμόθεο αποκαλύπτοντας γιατί τον εκτιμάει, γιατί τον παραδέχεται, γιατί τον αγαπάει, ότι είναι γνήσιο τέκνο, και αφού εύχεται, και αυτή είναι η πορεία των πραγμάτων για όλους μας, αυτός είμαι, αυτός είσαι και αυτά σου εύχομαι, χωρίς ψεύτικες ευγένειες, χωρίς υποκρισίες, χωρίς γαλαντομίες, δηλαδή υπερβολικές έτσι ευγένειες και καλοσύνες, εν πνεύματι και αληθεία. Αυτός είμαι. Είμαι ένας άνθρωπος που με λέει ο Θεός. Αυτός είσαι. Είσαι ένας αγαπητός Υιός του Θεού, γιατί δέχτηκες το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και μένεις στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και αυτό σου εύχομαι, την ευλογία του Θεού που είναι και θα είναι πλήρης αν έχεις τη χάρη του Χριστού, το έλεος του Χριστού και την ειρήνη του Ιησού Χριστού. Τώρα απευθύνεται στον αδελφό μας τον Τιμόθεο με περισσότερες λεπτομέρειες, δείχνοντας τον τρόπο που συνεργάζονται. Πώς συνεργάζονται? «Καθώς σε παρεκάλεσα απερχόμενος εις Μακεδονία να προσμείνεις εν Εφέσο», δεν του λέει «καθώς σε διέταξα», δεν του λέει «καθώς σου είπα», γιατί ο Παύλος δεν έχει μάθει να διατάζει, αδελφοί. Και πολλές φορές το έχουμε πει, ο άνθρωπος τα μόνα πρόσωπα μέσα από τη γραφή που έχει δικαίωμα να διατάξει είναι την οικογένειά του. Μόνο την οικογένειά του. Μόνο στη γυναίκα μου εγώ μπορώ να της πω, και δεν της λέω, πάντοτε την παρακαλώ. Αλλά εξουσία, έτσι λέει ο Θεός στον Αβραάμ, σε εμπιστεύομαι, γιατί ξέρω ότι αυτά που θα σου πω θα διατάξεις τον οίκον σου και θα τα εκτελέσεις για να εκπληρωθούν σε σένα οι επαγγελίες μου. Γι' αυτό ο Αβραάμ ήταν ο αγαπητός του Θεού. Γιατί έπαιρνε θέση ενώπιον του Θεού και της οικογένειάς του. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν δεν λέει «καθώς σε διέταξα», αλλά λέει «καθώς σε παρεκάλεσα». «Σε παρακαλώ, αδελφέ μου Τιμόθεο», και όμως ο Τιμόθεος είναι ένας νέος άνθρωπος και ο Απόστολος Παύλος είναι ένας γέροντας πια.
2-3 χρόνια ακόμη θα ζήσει. Είναι το 65 μετά Χριστό γραμμένη αυτή η επιστολή. Ούτε 3. 1-2 χρόνια θα ζήσει ακόμη. Αλλά καθώς σε παρεκάλεσα απερχόμενος εις Μακεδονία να μείνεις εσύ στην Έφεσο, όχι για να καλοπεράσεις, όχι για να διασκεδάσεις, γιατί εκεί υπάρχει κάποιο έργο που μπορείς να το εκτελέσεις. Και κοιτάξτε αδερφοί αγαπητοί, ποιο είναι το έργο αυτό? Να καλύψει ανάγκες. Το έργο δεν είναι να περάσουμε ωραία, να μας ευλογήσει ο Θεός, και το βλέμμα το Άγιο, του Άγιου αδελφού και της αδελφής, είναι στραμμένο να εκπληρώνει, να αναγνωρίζει, ώστε να εκπληρώνει τις ανάγκες του αδελφού του. Δηλαδή βλέπεις τον αδελφό σου, πώς τον βλέπεις? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, όχι βέβαια ανάμεσά μας, που βλέπουν έναν άνθρωπο και λέει τι θα κερδίσω από αυτόν, ναι. Και εδώ προσέξτε, γιατί δημιουργείται προσωποληψία. Μπαίνει ένας πλούσιος μέσα στην εκκλησία και μπορεί το μυαλό μας, γιατί το μυαλό μας είναι πονηρό. Έρχεται μία θεία μακρινή και λες, έχει, ποιος θα την κληρονομήσει? Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί το μυαλό πάει προς τα εκεί. Με τη γυναίκα μου το μιλάγαμε, έχουμε μία συγγενή που ήθελε κάποια βοήθεια και η Άννα προσεφέρθη και ήρθε και μου λέει, ρε Γιώργο μου λέει, διώχνω σκέψεις που μου έρχονται. Φοβερό αυτό αδελφοί. Ο Παύλος δεν έχει τέτοιους πειρασμούς, έχει ξεπεράσει. Δεν βλέπω τον αδελφό μου για να κερδίσω. Δεν τον κοιτάω στα χέρια τον αδελφό μου. Το Χριστό κοιτάω στα χέρια. Τον αδελφό μου τον κοιτάω στις ανάγκες του, στις δυσκολίες του. Δεν θέλω να ωφεληθώ από τον αδελφό μου, θέλω να ωφελήσω τον αδελφό μου. Είναι τελείως διαφορετική η σκέψη του Αποστόλου Παύλου από τη σκέψη των ανθρώπων του κόσμου τούτου. Και πολλές φορές αδελφοί αγαπητοί, οι σκέψεις του κόσμου παίρνουν και σκέψεις των παιδιών του Θεού, όταν δεν είναι προσεκτικοί, όταν τα αισθητήριά τους δεν είναι γεγυμνασμένα και όταν αφήνονται χωρίς να δαμάζουν το σώμα τους και να το δουλαγωγούν. Ο Θεός να μας φυλάει από σκέψεις, και ξέρετε αυτός είναι ο πειρασμός. Έρχεται λέει η επιθυμία, συλλαμβάνει την αμαρτία, η αμαρτία εκτελείται και μετά έρχεται ο θάνατος. Τα αισθητήρια γεγυμνασμένα, πάντοτε έτοιμοι να δαμάζουμε το σώμα μας, τη σάρκα μας και να το δουλαγωγούμε, μήπως εις άλλους εγώ θα πω ομολογή σας, ο Παύλος λέει κηρύξας, εγώ φανώ αδόκιμος. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν τον παρεκάλεσε τον Τιμόθεο, όχι για τη δική του την καλοπέραση ή για τις δικές του επιθυμίες ή για τη δική του εξυπηρέτηση. Σε παρακαλώ, έρχεσαι να με βοηθήσεις. Βέβαια θα το πούμε και αυτό, γιατί αν χρειάζομαι βοήθεια, σε ποιον θα πάω? Στον αδελφό μου. Δεν σημαίνει ότι αυτό δεν θα το πω. Βέβαια θα το πω, γιατί αν δεν το πω είναι και υπερηφάνεια. Αλλά και ο αδελφός είναι έτοιμος πάντοτε να καλύψει τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες και τις ελλείψεις του αδελφού. Σε παρακάλεσα απερχόμενος εις Μακεδονία εσύ να προσμείνεις στην Έφεσο για να παραγγείλει σε μερικούς να μην ετεροδιδασκαλώσει. Να μείνει στην Έφεσο εσύ, δεν τον ήθελε μαζί του τον Τιμόθεο? Είναι ένα άλλο ωραίο χαρακτηριστικό. Πάρα πολύ τον ήθελε. Ήταν ισόψυχη. Ήταν αδελφός χρήσιμος. Τον ξεκούραζε. Ανάπαυε τα σπλάχνα του, ανάπαυε την ψυχή του. Και για να το καταλάβουμε αυτό αδελφοί, όταν ένας αδελφός φεύγει από την εκκλησία, δεν στενοχωριόμαστε? Όχι για να πάει στον κόσμο, για να πάει σε μια άλλη εκκλησία. Έφυγε τελευταία ο Γιώργος ο Δούκας. Εγώ πολύ στενοχωρήθηκα. Αλλά όταν μου είπε εσύ τι λες, εγώ είχα προσευχηθεί ο Γιώργος ο Δούκας και τους είπα, ο Θεός όπου πάτε να είναι μαζί σας και να σας ευωδώνει. Και θα υπάρχουν χωρισμοί.
όχι χωρισμοί απιστίας, χωρισμοί υπηρεσίας. Αλλά δεν λογαριάζει ο αδελφός μας ο Παύλος τον εαυτό του, εκείνο που λογαριάζει είναι το Λόγο του Θεού. Αλληλούια. Εκείνο που λογαριάζει είναι το έργο του Θεού. Να μείνεις εσύ στην Έφεσο, αδελφέ Τιμόθε, γιατί εκεί στην εκκλησία της Εφέσου υπάρχει και αρχίζει να υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Μερικοί ετεροδιδασκαλούν. Και θυμηθείτε, αδελφοί, την ιστορία της εκκλησίας της Εφέσου. Όταν ξεκίνησε ήταν πάρα πολύ ευλογημένη, ένδοξη η εκκλησία. Το 65 ομολογεί ο Απόστολος Παύλος ότι έχουν αρχίσει κάποιοι να ετεροδιδασκαλούν. Και το 90 στέλνει μήνυμα ο Χριστός στην εκκλησία της Εφέσου ότι την αγάπη την πρώτη την άφησες. Και μετανόησε, γιατί θα μετακινήσω τη λιχνία σου. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, ότι υπάρχει μία συγκεκριμένη πορεία στη ζωή του χριστιανού, αλλά προσοχή και στην πορεία της εκκλησίας. Και αυτό είναι που τρέμω και αυτό είναι που φοβάμαι, την πορεία, αδελφοί, τη συνέχεια, τη σταθερότητα. Έψε έναν άνθρωπο, μπαίνει μέσα, ενθουσιάζεται, αναγεννιέται, βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιο, αρχίζει, σκουπίζει, σφουγγαρίζει και στραφεύγει. Ενώ βλέπεις άλλον άνθρωπο, μπαίνει στην εκκλησία ήσυχος και κάθε μέρα πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Πολλές φορές έχουμε πει ότι ο Θεός θέλει επιμέλεια. Ο χειρότερος φίλος του χριστιανού είναι ο ενθουσιασμός. Ο χειρότερος σύμβουλος. Μην αφήνεις τον ενθουσιασμό σου να σου προτείνει. Να αφήνεις το Χριστό να σου προτείνει. Μην πράττεις κατά την μεγάλη επιθυμία της καρδιάς σου. Να πράξεις κατά το θέλημα του Θεού. Ξέρετε, αδερφοί, πόσο σημαντική διαφορά είναι αυτή. Πολλές φορές ενθουσιαζόμαστε. Επιθυμούμε, θέλουμε. Βλέπει ένας νέος μια κοπέλα, αυτή είναι η γυναίκα μου. Του λέω, σταμάτα. Μα τι μου λες, αδερφέ. Σταμάτα. Πήγαινε να προσευχηθείς. Πήγαινε να ζητήσεις χάρη από το Θεό. Μην κάνεις καμιά κουταμάρα ακόμη. Κάτσε σε βεβαιώσει ο Θεός. Μια δουλειά βρήκα, θα ανοίξω ένα μαγαζί και είναι σε γωνία και έχω πολύ, ξέρεις τι δουλειά θα κάνει εκεί πέρα, θα λύσω τα προβλήματά μου. Σταμάτα. Σταμάτα να λες ότι θα λύσει τα προβλήματά σου. Ο Χριστός θα σου λύσει τα προβλήματα. Πήγαινε προσευχή σου. Το θέλει ο Θεός. Θυμάμαι μια φορά που δούλευα στο Αίγιο τότε. Εκεί με είχε πάει ο Θεός, τώρα πια το ξέρω. Και εκεί μας είχε ευλογήσει οικογενειακός ο Θεός. Και ήρθε μια πρόταση για δουλειά σε μια στρατιωτική βιομηχανία που έφτιαγνε, θυμάμαι, τα πυροβόλατα Άρτεμις, αν θυμάμαι καλά. Ήταν στη Χαλκίδα, στην Εύβοια κάπου. Πολλά χρήματα περισσότερα, πολλαπλάσια χρήματα. Μου λένε, θα αναλάβεις εσύ. Και σκέφτηκα εγώ, ο Θεός με έφερε στο Αίγιο. Ακούστε τώρα τον ανόητο άνθρωπο, για την αφροσύνη μου το λέω. Ο Θεός με έφερε στο Αίγιο, με χρησιμοποίησε, τώρα θα με πάει στη Χαλκίδα, έτσι θα με χρησιμοποιεί ο Θεός. Και θα μου δίνει και πιο πολλά λεφτά. Θα πας, θα πάω. Στο Πατισάνας, η Άννα βέβαια είναι πιο συντηρητική και ευχαριστώ τον Θεό. Γυναίκες να φυλάτε τους άντρες σας. Να τους φυλάτε, να τους τραβάτε. Τράβα, τα γένια, τράβα, μην τον αφήνεις να τρέχει. Ξέρεις τώρα, μπορεί να σκοντάψει άμα τρέχει. Και με ανάκουγε. Λέω, να πάω να προσευχηθώ. Όταν είδα έτσι, λέω, να πάω να προσευχηθώ. Τα λεφτά ήταν πάρα πολλά. Και πήγα και προσευχήθηκα, αλλά δεν μου απάντησε ο Θεός. Ξαναπήγα, δεν είχα και Πνεύμα Άγιο τότε, αν θυμάμαι καλά, δεν μου απάντησε ο Θεός. Ξαφνικά έρχεται ένας αδελφός. Και μου λέει, βέβαια, αδελφέ Γιώργο, είδα μια όραση ή ενύπνιο, δεν θυμάμαι, νομίζω όραση. Και θέλω να σου το πω, δεν το καταλαβαίνω. Του λέω, για πες το μου. Να μου λέει, προχώραγες και ξαφνικά βρέθηκες σε ένα σταυροδρόμι. Και είχε δύο δρόμους.
Ο ένας δρόμος έλεγε Πάκο, ήταν το εργοστάσιο του Αιγείου που δούλευα, και ο άλλος δρόμος έλεγε, απίστευτο είναι, Εύω. Ήταν στρατιωτική βιομηχανία. Αυτός δεν ξέρω αν ήξερε τι σημαίνει Εύω ή κάτι τέτοιο, μου λέει. Και στάθηκε στη μέση και κοίταγες. Από εδώ να πάω ή από εκεί. Ακούτε όνειρο, φανερό. Από εδώ να πάω ή από εκεί. Και έρχεται ο Χριστός και σου λέει, εγώ σου προτείνω να πας από εκεί, που ήταν η Πάκο. Μου λέει, το καταλαβαίνεις? Λέω, αν το καταλαβαίνω, λέει, αν το καταλαβαίνω, βέβαια που δεν τον φίλησα. Αποτέλεσμα. Μετά από 3 χρόνια, τον οικονομικό διευθυντή αυτής της εταιρείας που φτιάχνε τις Άρτεμις, τον κλείσαν στη φυλακή. Για καταχρήση, ήταν μαφία ολόκληρη. Δεν είναι πιο ωραία με πιο λίγα λεφτά, αλλά με την παρουσία του Χριστού, αδελφοί. Γι' αυτό λέω, μην ενθουσιάζεσαι και μην αφήνεις το μυαλό σου να δημιουργεί σενάρια ευλογίας. Θα κάνω ένα σενάριο πώς θα με ευλογήσει ο Θεός. Κάνω 100 για μένα και δεν ξέρω πρώτα να διαλέξω. Μην κάνουμε όνειρα, αδελφοί. Τα όνειρα δεν είναι από το Θεό, το ξέρετε. Κάνω όνειρα, θα φτιάξω ένα σπίτι πάνω στο βουνό και θα κάνω, μην κάνεις όνειρα. Θα κάνω και μια εκκλησία μεγάλη και θα μας ευλογήσει ο Θεός και θα ανοίξω και ένα μπακάλικο και εκεί να δεις τι θα πουλάω. Μην κάνεις όνειρα. Τα όνειρα θα σε φέρουν πίσω, στον κόσμο. Να προσεύχεσαι να σε οδηγεί ο Θεός. Εγώ την έχω πάθει με τα όνειρα, γι' αυτό σας τα λέω. Με σκέψεις, αυτό εννοώ όνειρα. Με σκέψεις, θα κάνω τούτο, θα κάνω εκείνο και μετά λέω, τι λες ρε Γιώργο. Για πήγαινε να προσευχηθείς και θα σας εξομολογηθώ και κάτι. Όσα κι αν έχω σκεφτεί για τον εαυτό μου, τίποτα δεν έχει γίνει. Όσα μου έχει πει ο Θεός, όλα έχουν γίνει. Και χάνω και την ώρα μου με το να σκέφτομαι. Χάνω και την ώρα μου, λέω, και χάνω και την ώρα της προσευχής. Χάνω και την ειρήνη μου. Τι ωραίο όμως είναι να προσεύχεσαι, να διαβάζεις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να έρχεται ο Θεός να σε οδηγεί. Σε στέλνω λοιπόν σε αυτούς, γιατί έχουν αρχίσει να ετεροδιδασκαλούν και να προσέχουν σε μύθους και γενεαλογίες που δεν προξενούν την οικοδομή, την στην πίστη οικοδομή του Θεού, αλλά προξενούν φιλονικίες. Είναι οι σκέψεις τώρα και οι διαλογισμοί και οι μύθοι, τα παραμύθια δηλαδή, τα όνειρα, αδελφοί, παραμύθια είναι τα όνειρα. Παραμύθια, έλα να σου πω εγώ τι σκέφτομαι να κάνω. Δεν θέλω να μου πεις τι σκέφτεσαι να κάνεις. Πες μου τι σκέφτεται ο Θεός να κάνει με σένα, να ανοίξω όλα μου τα αυτιά. Αλλά να μου πεις εσύ τι σκέφτεσαι να κάνεις και τι σκέφτεσαι για μένα. Εγώ πολλές φορές, επίσης ένα λάθος που είχα κάνει, κάνα όνειρα για τα παιδιά μου, σκεφτόμουν για τα παιδιά μου τι θα κάνουμε. Τίποτα δεν έγινε, αδερφοί. Τίποτα δεν έγινε. Όταν άρχισα να προσεύχομαι, έβλεπα ο Θεός τι έκανε στα παιδιά μου. Κάνεις όνειρα για τα παιδιά σου. Θα κάνω αυτό και θα παντρευτεί και θα... Ας τα όνειρα. Είναι παραμύθια. Παραμύθια της καρδιάς, για να μην πω που δεν είναι, παραμύθια του εχθρού της ψυχής. Δεν θέλω να το πω αυτό. Που δεν αποκλείεται όμως, αλλά είναι παραμύθια της καρδιάς. Ούτε σκέψεις, ούτε όνειρα. Προσοχή, προσευχή, για να μην πέσουμε και σε πειρασμό. Όμως ένα εδάφιο θέλω, αδελφοί, να δούμε λιγάκι πριν τελειώσουμε σήμερα. Το τέλος όμως της παραγγελίας, να αφήσεις τα όνειρα, να αφήσεις τους μύθους τους σοφιστικούς, τις γενεαλογίες, να αφήσεις όλα αυτά τα οποία είναι ανθρώπινα και σαρκικά και καρδιακά και να στρέψεις το βλέμμα σου στην τελειοποίηση, στο τέλος της παραγγελίας. Η αρχή της παραγγελίας είναι ο Λόγος του Θεού. Εν αρχή το Λόγος και ο Λόγος το παρά το Θεό και Θεός το Λόγος. Αλλά το τέλος της παραγγελίας, αδελφοί αγαπητοί, είναι η αγάπη. Αλλά εδώ τώρα μας περιγράφει την αληθινή αγάπη. Γιατί όλοι οι άνθρωποι μιλάνε για αγάπη. Θα πάρω 2 λεφτά, αδελφοί, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θυμάμαι, είχα πάει στον πύργο και εκεί γνώρισε έναν άνθρωπο που μίλαγε όλο για αγάπη. Αγάπη, 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 αγάπη. Τελικά αυτός ήταν δαιμονισμένος εκείνη την περίοδο. Και μίλαγε όλο για αγάπη. Αλλά και μέσα στον κόσμο όλο για αγάπη μιλάνε.
ερωτευμένοι, αγαπάνε τους συναδέλφους, αγαπάνε τους ίδιους. Οι κλέφτες αγαπάνε τους κλέφτες. Δεν ξέρω όμως αν τους αγαπάνε. Ποια αγάπη είναι η αγάπη του Χριστού? Έχει ωραία χαρακτηριστικά και θέλω να εξετάσω αν τα έχω. Αν έχεις αυτή την αγάπη που είναι το τέλος της παραγγελίας. Πρώτον, εκ καθαράς καρδίας. Δεν βγαίνει αγάπη Χριστού από την καρδιά σου αν η καρδιά σου δεν είναι καθαρισμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού. Αν έχει ρίζες πικρίας, αν έχει παράπονα, αν έχει αγανάκτηση, ψέματα νομίζεις, λάθος κάνεις ότι αγαπάς. Δεν αγαπάς. Δεν αγαπάς με αγάπη Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου, αλλά οι καρδιές μας δεν είναι καθαρές. Αν η καρδιά μας δεν είναι καθαρή, δεν προέρχεται αγάπη Θεού εάν η καρδιά σου δεν είναι καθαρή. Τον αγαπάω τον άντρα μου. Τι τον αγαπάς μωρά αφού παραπονιέσαι όλη την ημέρα και αγανακτής? Το να την αγαπάει τη γυναίκα του. Την αγαπάω τη γυναίκα μου. Πώς την αγαπάς τη γυναίκα σου αφού όλο της γκρινιάζεις? Δεν είναι αγάπη αυτή. Ψεύτικη αγάπη είναι αυτή. Ψεύτικη αγάπη. Λέω, το λέμε όλοι και εγώ το έχω πει. Λέω, αυτός λέω, ο αδερφός με πείραξε πολύ, αλλά εγώ τον αγαπάω. Ψέματα λέω. Αφού η καρδιά μου είναι γεμάτη πίκρα. Πώς λέω ότι τον αγαπάω? Νομίζω. Και ακόμη και για άλλον να έχω πίκρα, δεν μπορώ να αγαπήσω με αγάπη καθαρή. Πρώτον είναι, βγαίνει η αγάπη του Θεού, βγαίνει εκαθαράς καρδίας. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι ανάγκη να ζητάμε τη χάρη του Χριστού να καθαρίσει την καρδιά μας. Δεν έχει τίποτα η καρδιά μας μέσα, με κανέναν άνθρωπο. Να συγχωρούμε τα πτέσματα των αδελφών μας. Να τα ξεχνάμε. Ξέρετε τι κάνει ο Χριστός με τις αμαρτίες μας? Τα πετάει στα βάθη των θαλασσών. Μπορείς να πετάξεις στα βάθη των θαλασσών και τις αμαρτίες του αδελφού σου? Εσύ, από μέσα σου να τις βγάλεις. Το δεύτερο είναι εξυνειδήσεως αγαθής. Αυτό είναι ακόμη πιο δύσκολο. Λέει η Γραφή, και το διάβαζα σήμερα και μ' άρεσε, στην επιστολή προς Εβραίους στο 9ο κεφάλαιο το 13 εδάφιο, διότι αν το αίμα των τάβρων και τράγων και εισποδός της δαμάλεως ραντίζουσα τους μεμολισμένους αγιάζει προς την καθαρότητα της σαρκός, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ο οποίος δια του πνεύματος του αιωνίου προσέφερε εαυτόν άμμωμον εις τον Θεόν, θα καθαρίσει τη συνείδησή σας. Το αίμα του Χριστού μόνο καθαρίζει τη συνείδησή μας από έργα πονηρά. Εξυνειδήσεως αγαθής. Το τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εξυνειδήσεως αγαθής. Χωρίς έργα νεκρά. Πόσο σημαντικό είναι, αδελφοί, όχι μόνο να μετανοούμε, να ζητάμε από το Θεό να μας καθαρίσει την καρδιά, αλλά να μας καθαρίσει και τη συνείδηση. Και η συνείδηση, αδελφοί, δεν καθαρίζεται ανθρώπινα, η καρδιά καθαρίζεται. Γιατί διακρίνω την πίκρα που έχω σε σένα, αλλά τη συνείδησή μου δεν τη διακρίνω. Την πονηριά της συνείδησής μου, τα έργα, τα νεκρά της συνείδησής μου δεν τα διακρίνω. Αλλά υπάρχουνε, γιατί είναι ο εσωτερικός άνθρωπος. Υπάρχουνε και πρέπει να ζητάω από τον Ιησού Χριστό τον καθαρισμό της συνείδησής μου. Και τρίτον, εκπίστεως ανυποκρίτου. Υπάρχει πίστης υποκριτική. Έχετε δει ανθρώπους φοράνε μακριά μανίκια εδώ κλειστά και κάνουν το χριστιανό, αλλά αυτοί έχουν μίσος μέσα στην καρδιά τους. Άλλοι ομολογούν Χριστό αλλά δεν πιστεύουν. Ήταν ένας καημένος κληρικός και του λέω για την αιώνια ζωή και μου λέει, άστα τώρα, αυτά δεν υπάρχουν. Φοβερό, αδερφοί. Αδερφοί, υπάρχει αιώνια ζωή. Αμήν. Υπάρχει η αρπαγή της Εκκλησίας. Αμήν. Υπάρχει ο Χριστός ανάμεσά μας. Αμήν. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι αλήθεια. Αμήν. Πίστες ανυποκρίτου. Δεν θα υποκρινόμεθα ότι πιστεύουμε. Και θα έρθει ο καιρός της ολιγοπιστίας, ο καιρός της αδυναμίας, αλλά ένα θα ξέρουμε, ότι ο Ιησούς Χριστός μας αγαπάει. Ότι ο Ιησούς Χριστός αναισθήθη.
ότι στέκεται στα δεξιά του Πατρός. Αδυναμία μου είναι τούτο. Ο Χριστός όμως δεν έχει αδυναμίες, είναι ένδοξος. Σήμερα λοιπόν τελειώνοντας, αν προσευχηθείτε το βράδυ, που πιστεύω ότι θα προσευχηθείτε, αν προσευχηθούμε το βράδυ, που πιστεύω ότι και εγώ θα προσευχηθώ, να ζητήσουμε αδελφοί αγαπητοί αυτή την αγάπη, αλλά να ζητήσουμε ακόμη από το Θεό, γιατί δεν θέλω να ερχόμαστε στην Εκκλησία να ακούμε το Λόγο του Θεού χωρίς να γίνεται στη ζωή μας πράξη ο Λόγος του Θεού. Θέλουμε ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας να γίνει πράξη. Έτσι δεν είναι, αδελφοί? Να αλλάξει η ζωή μας. Να ευχόμαστε με λόγια, με ευχές Χριστού, με λόγια Ευαγγελίου, αλλά και να αγαπάμε με πίστη εκαθαράς καρδίας, συνειδήσεως αγαθής και πίστος ανυποκρίτου. Αμήν. Αλληλούια. Αμήν.